Ολοκληρωμένος οδηγός της μετανοίας. Ο άνθρωπος και μετά το θείο βάπτισμα πέφτει σε διάφορες αμαρτίες. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι μέσα του υπάρχει έμφυτη κλίση προς το κακό, που είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος και της αμαρτικής ντροπής. Ο φιλάνθρωπος Κύριός μας, επειδή δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, συνέστησε το αληθινό μεγάλο και σωτήριο μυστήριο της ιεράς μετανοίας και εξομολογήσεως. Με αυτό ο αμαρτωλός, που με βαθιά συντριβή και ειλικρινή μετάνοια μπροστά στον ιερέα του Κυρίου, θα ανοίξει την κουρασμένη από τις αμαρτίες ψυχή του για να πει όλα εκείνα τα αμαρτήματα που τον χώρισαν από τον Χριστό μας. Ο γλυκής και φιλάνθρωπος Κύριος, διαμέσου του πνευματικού του, θα δώσει τη συγχώρηση στο μικρό του πλανωμένο προβατάκι. Σαν καλός ποιμένας, θα σκύψει το οργικά πάνω του για να του χαρίσει ξανά την ειρήνη που έχασε όταν έφυγε από το Μαντρίτο και γύριζε από εδώ και από εκεί, μέσα στο γεμάτο από αγκάθια και τριβόλια δάσους αμαρτίας, όπου ήταν κρυμμένοι επικίνδυνοι λύκοι, που έψαχναν να βρουν τρυφερά πλανεμένα αρνάκια για να χορτάσουν την αιμοβόρα πείνα του πατέρα της αμαρτίας, του διαβόλου δηλαδή. Η σύσταση του μυστηρίου της μετανοίας. Το μεγάλο μυστήριο της μετανοίας δεν είναι ανθρώπινη επινόηση, όπως θέλουν μερικοί να πιστεύουν, αλλά του ίδιου του Χριστού μας. Τη σύσταση του μυστηρίου της μετανοίας την έδωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία του, μετά την εκ νεκρών ανάστασή του. Το Ευαγγέλιο λέει σχετικά: Όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έστη στο μέσον και λέγει αυτής: Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τείνουν αφείτε τις αμαρτίες, αφείτε αυτής. Αν τείνουν κρατείτε και κράτητε. Από τους λόγους αυτούς γίνεται φανερό ότι ο Χριστός έδωσε τη θεία του εξουσία στους μαθητές του, τους Αποστόλους, και δι' αυτών στους διαδόχους τους, δηλαδή στους επισκόπους και ιερείς, ώστε να συγχωρούν με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων εκείνων που θα ήθελαν με ειλικρίνη να σταματήσουν τις αμαρτίες που έκαναν και να αγωνιστούν να γίνουν εργάτες της αρετής και των εντολών του Θεού. Η σπουδαιότητα του μυστηρίου της μετανοίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τη σπουδαιότητα του μυστηρίου της μετανοίας κατανοούμε όταν λάβουμε υπόψη μας ότι χωρίς αυτό είναι αδύνατη η σωτηρία του ανθρώπου. Επειδή όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και φυσικά ένοχοι και υπόδικοι μπροστά στη θεία δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλο μέσο να επιστρέψουμε στο Θεό και να ελευθερωθούμε από την αμαρτία μετά το Άγιο Βάπτισμα, εκτός από τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Επομένως, αδελφέ μου, αν με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε χριστιανοί, με τη μετάνοια και την εξομολόγηση ξαναβρίσκουμε το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή. Το μυστήριο της μετανοίας είναι αληθινά μέγας θησαυρός, ένα θαυμάσιο στήριγμα. Αλλά συγχρόνως και ένας παρήγορος σύντροφος στην οδυνηρή και με δάκρυα ποτισμένη πορεία της ζωής μας. Δυστυχώς, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι άνθρωποι που για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα, επειδή ντρέπονται τον ιερέα ή επειδή έχουν μεγάλη κοινωνική θέση και η υπερηφάνεια δεν τους αφήνει να ταπεινωθούν, ή επειδή έκαναν μεγάλες αμαρτίες και ντρέπονται να τις αναφέρουν, φοβούμενοι, μήπως με αυτόν τον τρόπο πέσει η υπόλοιψή τους, αρνούνται να πάνε στον εξομολόγο για να ξεπλύνουν με την εξομολόγηση στις αμαρτίες τους. Τους ακούμε να προφασίζονται διάφορες αμαρτωλές προφάσεις και να λένε: Γιατί να πω τα αμαρτήματά μου στον ιερέα και δεν τα λέω καλύτερα στην εικόνα του Χριστού. Άλλοι πάλι λένε: Γιατί να πω τα αμαρτήματά μου στον ιερέα, αφού και αυτός είναι αμαρτωλός. Άλλοι τέλος επαναπαύονται στην ιδέα ότι δεν έχουν αμαρτίες ή έχουν ακόμα καιρό για να μετανοήσουν και προβάλλουν χίλιες δυο προφάσεις που τους φέρνει ο διάβολος. Για να μην τους επιτρέψει με τη μετάνοια να πλησιάσουν τον Χριστό και να σωθούν. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να αναιρέσουμε με τη χάρη του Θεού όλες αυτές τις σατανικές προφάσεις, για να δούμε με χαρά όλους αυτούς τους αδελφούς μας που παίζουν με τη σωτηρία τους, να επιστρέφουν ταπεινά στη μοναδική χαρά και ειρήνη, το Χριστό μας. Πρώτη δικαιολογία. Γιατί να πω τα αμαρτήματά μου στον Παπά και δεν τα λέω καλύτερα στην εικόνα του Χριστού. Απάντηση. Είναι γεγονός ότι ο Χριστός μας είναι πανταχού παρόν και όπου και αν είμαστε ακούει την προσευχή μας. Μόνο σε μία περίπτωση ο Κύριος μας άρνεται να μας ακούσει και να μας συγχωρέσει. Όταν ενώ δίπλα μας έχουμε τον εκπρόσωπό του, τον πνευματικό ιερέα, εμείς δεν πάμε με ταπείνωση και με απλότητα να εξαγορεύσουμε τα αμαρτήματά μας αυτόν, αλλά γεμάτοι εγωισμό που τόσο πολύ αποστρέφει το Θεός και ντροπή για να μην ταπεινωθούμε στον εξομολόγο, καταφεύγουμε στην άψυχη εικόνα για να πούμε τα αμαρτήματά μας. Και επειδή αδελφέ μου σε βλέπω ακόμη διστακτικό, θα σου εξηγήσω καλύτερα γιατί δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος εξομολόγησης. Καταρχάς ο Κύριος στη θεία εξουσία της συγχώρησης των αμαρτιών μας δεν την έδωσε σε εικόνες ή σε άλλα άψυχα πράγματα, αλλά την έδωσε στους Αποστόλους του και στους διαδόχους τους λέγοντας: Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τεινών αφείτε τις αμαρτίες, αφείετε αυτής. Αν τεινών κρατείτε και κράτητε. Όπως λοιπόν και εσύ βλέπεις, επειδή μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να συγχωρούν ή όχι, είμαστε υποχρεωμένοι για την αγάπη του Χριστού μας να καταφεύγουμε στον πνευματικό εξομολόγο.
Και εκεί με ταπείνωση και συντριβή καρδιάς, να ανοίξουμε τη γεμάτη από αμαρτία ψυχή μας και να αφήσουμε να ξεγλιστρήσουν στο πετραχύλι του ιερέα τα πονηρά φίδια της αμαρτίας. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εάν ομολογόμεν της αμαρτίας ημών, πιστός εστί δίκαιος. Είναι άφηνη ημίν της αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσα αδικίας. Ένας άλλος λόγος που δεν θέλει ο Χριστός να καταφεύγουμε στην άψυχη εικόνα, αλλά στον ιερέα του είναι ο εξής. Η εικόνα δεν είναι σε θέση ούτε να μας συγχωρέσει, αλλά ούτε και να μιλήσει και να μας συμβουλέψει. Η εικόνα δεν μπορεί να μας συγχωρήσει, ούτε να μας βεβαιώσει ότι μας συγχώρησε ο Θεός. Είναι σαν να καταφεύγουμε μέσα στον ψηλό πυρετό της αρρώστιάς μας, στην εικόνα του φίλου γιατρού μας, και εκεί να τον παρακαλούμε να μας θεραπεύσει. Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτή η θεραπεία, χωρίς εμείς να πάμε προσωπικά σε αυτόν, στο ιατρείο του? Έτσι και εδώ, είναι ανάγκη να πάμε προσωπικά στο ιατρείο της ψυχής, στο εξομολογητήριο. Εκεί γονατισμένη ταπεινά μπροστά στον ιερέα πνευματικό, ας αποθέσουμε από την κορωσμένη μας ψυχή τα αγκάθια και τα τριβόλια των αμαρτιών μας, για να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού μας, που με το στόμα του εξομολόγου θα μας χαρίσει τη συγχώρηση των αμαρτιών και θα σκορπίσει μέσα μας την ειρήνη και τη χαρά. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί να πω τα αμαρτήματά μου στον ιερέα, αφού και αυτός είναι αμαρτωλός? Αδελφέ μου, όπως λέει το ιερό Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι αμαρτωλός. Όλοι σε αυτόν τον κόσμο είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι έχουμε την ανάγκη της εξομολογήσεως και πιο πολύ εμείς που βρισκόμαστε μέσα στις διάφορες δυσκολίες και δυσχέρειες του κόσμου. Είναι ανάγκη πηγαίνοντας σε ένα νοσοκομείο για να θεραπευτούμε από τις αρρώστιές μας, να παραβλέψουμε αν ο γιατρός που ανέλαβε να μας θεραπεύσει είναι άγιος ή αμαρτωλός. Μήπως εξετάζουμε να κάνουμε ένα ταξίδι με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, την ηθική ποιότητα του οδηγού? Ασφαλώς όχι. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτάσουμε μόνο στον προορισμό μας. Άλλο ένα παράδειγμα. Μπορείς να μου πεις, αν αυξάνεται ή μειώνεται η δροσιά και η τρυφερή γλυκιά μυρωδιά ενός ρόδου που σου προσφέρει ένας ζητιάνος ή ένας πλούσιος, ένας δίκαιος ή ένας αμαρτωλός? Ασφαλώς όχι. Ακριβώς έτσι και εδώ. Ανεξάρτητα αν ο ιερέας είναι άγιος ή αμαρτωλός, εσύ θα πάρεις ακέραια την ευλογία του Θεού, που θα σε κάνει παιδί του και κληρονόμου του παραδείσου. Τρίτη ερώτηση. Δεν έχω αμαρτίες. Απάντηση. Μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που τους μιλώ για την εξομολόγηση αντιδρά, διαμαρτύρεται και μου λέει: τι να πω στον ιερέα, αφού δεν έχω αμαρτίες? Ούτε έκλεψα, ούτε πόρνεψα, ούτε φώνευσα, ούτε κανέναν αδίκησα. Και εγώ ταπεινός, λυπημένος για την άγνοια της Αγίας Γραφής που έχουν, τους παρακαλώ να σταθούν 2 λεπτά και να ακούσουν τι λέει το Ευαγγέλιο. Που καλά θα έκαναν να το διαβάζουν έστω και μία φορά το χρόνο. Και να, πρώτος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος έρχεται να διακηρύξει. Εάν είπομεν ότι αμαρτία νούκα έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια ούκα έστεινεν ημίν. Και συνεχίζει. Εάν είπομεν ότι ούχε μαρτήκαμεν, ψεύστην ποιούμεν αυτόν, και ο λόγος αυτού ούκα έστεινεν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει. Πάντες γάρι ήμαρτον και υστερούνται τη δόξη του Θεού. Ο δε Απόστολος Ιάκωβος καταλήγει. Πολλά γάρι πτεώμεν άπαντες. Μπροστά στη διαπίστωση αυτή που κάνουν οι Αποστόλοι και όλοι οι Άγιοι, ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, πόσο εσύ αδελφέ μου θέλεις να ισχυρίσεις ότι είσαι αναμάρτητος, Άγιος, αφού είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός? Αλλά και ένα αμάρτημα να έκανες μόνο, ανεξάρτητα αν είναι μεγάλο ή μικρό, είναι αρκετό να συγχωρείς από την αγάπη του Θεού και να σου οδηγήσει στην κόλαση. Τονίζω πάλι, ανεξάρτητα αν είναι μικρό ή μεγάλο. Γιατί τον δαίμονα, η διάβολο τον πείσει διαβολάκι, δαίμονας πονηρός είναι. Ικανός να συγχωρήσει από τον παράδεισο και από τη γλυκύτατη συντροφιά του Χριστού. Γι' αυτό και εσύ, αδελφέ μου, διώξε από μέσα σου κάθε τέτοιου είδους πρόφαση, ότι τάχα δεν έχεις αμαρτίες. Έλεγξε καλά τον εαυτό σου. Δες και εσύ που έσφαλες σαν τον άσου το γιο μπροστά στον αγαπημένο σου πατέρα και Θεό, και με τις αμαρτίες στο χέρι και τη μετάνοια στην καρδιά, έλα, πλησίασε τον Χριστό που σε περιμένει, σαν τον έσφλαχνο πατέρα του ασώτου, στο εξομολογητήριο. Και εκεί, σκυμμένος ταπεινά, παραδέξω όλες τις αμαρτίες σου στον Χριστό μας και ομολόγησε πως δεν είσαι άξιος από τις πολλές αμαρτίες να λέγεσαι παιδί του. Τότε θα δεις τον Θεό Πατέρα μας γεμάτο χαρά μαζί με όλους τους αγγέλους του να σκύβει για να σου αλλάξει τα βρωμερά ρούχα της αμαρτίας με άλλα καινούργια της αρετής, να σου φορά το δαχτυλίδι της υιοθεσίας ότι είσαι δηλαδή παιδί του και να σφάζει για σένα το μόσχο το συτευθό, το μονογενή Υιό του, το Χριστό μας, για να σε θρέψει πνευματικά και να ζεις πια και εσύ μέσα στον Χριστό. Και ο Χριστός μέσα σου. Τέταρτη ερώτηση. Έχω ακόμα καιρό. Απάντηση. Βλέποντας σε τώρα, αδελφέ μου, ο πονηρός δαίμονας να προχωρείς προς το εξομολογητήριο
στεναχωριέται που σε χάνει. Και να, δες τον τι πάει να κάνει, σε σταματά και σου λέει: «Καλά φίλε μου, μη βιάζεσαι, δεν σου είπα να εξομολογηθείς». «Και εγώ θέλω», λέει ο πονηρός δαίμονας. «Αλλά μια στιγμή, μην τρέχεις τόσο βιαστικά, σκέψου καλύτερα τι πας να κάνεις. Δεν τρέπεσαι που με αυτά που θα πεις θα ρεζιλευτείς? Στο κάτω-κάτω της γραφής, εδώ που τα λέμε, δεν γέρασες, έχεις ακόμα καιρό». Με αυτά και άλλα τόσα έρχεται ο πονηρός δαίμονας να αφιταλαντεύσει εσένα, αδελφέ μου, και να σε παγιδέψει με την πρόφαση ότι έχεις ακόμα καιρό. Σκοπός του, να σου σβήσει αφενός τη διάθεση που έχεις τώρα για να σωθείς, και αφετέρου να έρθει ο θάνατος ξαφνικά να σε πάρει, χωρίς να μπορέσεις να προλάβεις να καθαρίσεις την ψυχή σου με την εξομολόγηση. «Όχι, αδελφέ μου, όχι, δεν πρέπει να παγιδευτείς από τον εχθρό μας. Αλλά χωρίς να καθυστερήσεις καθόλου, τρέξε στον εξομολόγο και απόθεσε εκεί τις αμαρτίες σου, για να μπορέσεις πια, σαν ολόλευκο αγνό περιστέρι, να πετάξει νέους ορίζοντες, σε νέους κόσμους πνευματικούς, γεμάτους φως, δόξα, χαρά και ειρήνη. Καλή μετάνοια και καλό πνευματικό αγώνα».